Θεός τη βοήθειά μου πρόσχεσαι. Κύριε, το βοηθήσαν εις πέφτω. Έτσι αρχίζει ο 69ος ψαλμός, ο οποίος έχει την επιγραφή εις το τέλος, το Δαβίδ εις ανάμιση, εις το σώσε με Κύριο. Και λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ότι ο ψαλμός αυτός επιγράφεται εις ανάμιση, γιατί ο Δαβίδ τον δανείστηκε και τον συνέθεσε από τα ίδια λόγια που είπε και στον 39ο ψαλμό. Και τον είχε αυτό τον ψαλμό, τον 69ο, πρόχειρο και έτοιμο πάντοτε. Και όταν θυμείται την αμαρτία που έκαμε μιχεύσα στην Βυρσαβέ και φωνεύσα στον Ουρία, τότε τον έψαλε, σύμφωνα με τον Ευσέβιο, σαν μια εποδή και σαν ένα αντιφάρμακο εναντίον των δαιμόνων, οι οποίοι τον εγκρέμισαν σε εκείνες τις φοβερές αμαρτίες, στην αμαρτία της μοιχείας και του φόνου. Και παρακαλούσε με αυτόν τον ψαλμό και δέητο να μην κυριευθεί από αυτούς τους δαίμονες άλλη φορά και να μην πέσει σε παρόμοιες αμαρτίες. Και άλλοι επίσης λένε ότι όταν ο Δαβίδ ενεθυμείτο όσα κακά έπαθε από τους εχθρούς του, τότε έψαλε αυτόν τον ψαλμό για να μην λησμονήσει τη χάρη και τη βοήθεια που τότε πήρε από τον Θεό. Και ο ψαλμός αυτός επιγράφεται και εις το τέλος, γιατί η προσευχή που περιέχεται σε αυτόν ετελείωνε και έρχεται εις έκβαση, και ο Θεός πάντοτε εξεπλήρωνε τα αιτήματά Του, τα οποία ήσαν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Ο Θεός στη βοήθειά μου πρόσχεσαι, Κύριε εις το βοηθήσε με σπεύσον, λέγει στην αρχή του ο ψαλμός αυτός. Δηλαδή, Κύριε, πρόσεξέ με και κοίταξέ με ευμένεια για να με βοηθήσεις και μην με ειδείς με άλλο τρόπο, δηλαδή ως δίκαιος κριτής, και με κρίνεις για τις πράξεις μου και τις αμαρτίες μου, γιατί τότε ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ποτέ δεν θα δικαιωθώ, αλλά οπωσδήποτε θα κατακριθώ. Παρακαλεί λοιπόν ο Θεός, ο Δαβίδ τον Θεό, να ρίψει ευμενές το βλέμμα επάνω του και να τον βοηθήσει, έτσι ώστε να αντισταθεί αφενός μεν στους νοητούς εχθρούς ή στους δαίμονες, και αφετέρου παρακαλεί τον Θεό να τον φυλάξει και από τους αισθητούς εχθρούς, από τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι κυριευμένοι από τους δαίμονες τον επιβουλεύονται. Η προσευχή, αδελφοί μου, είναι μέγιστο όπλο που έχει ο άνθρωπος, αλλά και μεγίστη τιμή που κάνει ο Θεός τον άνθρωπο. Τι σημαίνει προσευχή, ρώτησα κάποτε τον Άγιο Παΐσιο, και λέγει, στέλνω σήμα, ζητώ βοήθεια. Ζητάω συνεχώς βοήθεια από τον Χριστό, από την Παναγία, από τους Αγίους, για τον εαυτό μου και για τους άλλους. Αν δεν ζητήσω, δεν θα μου δώσουν. Κύριε, εις τη βοήθειά μου πρόσχεσαι. Κύριε, εις το βοηθήσε μη σπεύσον, λέγει ο Δαβίδ. Δηλαδή, τρέξε, Κύριε, εις βοήθειά μου. Και είναι πράγματι μακάριος ο άνθρωπος που έχει αποκτήσει τέτοια οικειότητα με τον Θεό, έτσι ώστε να του μιλεί με αυτά τα λόγια. Θυμάμαι, λέει ο Άγιος Παΐσιος, στον ανταρτοπόλεμο μας είχαν κυκλώσει σφιχτά 1600 αντάρτες. Εμείς ήμασταν όλοι και όλοι 180 στρατιώτες, οχυρωμένοι πίσω από ένα βράχο. Αν μας έπιαναν, θα μας σκότωναν. Προσπάθησα να στήσω κεραία για να πιάσω επαφή με το κέντρο, γιατί ως γνωστόν ήταν ο Άγιος ασυρματιστής. Δεν μπόρεσα. Κοβόταν η κεραία από τα πυρά. Ο λοχαγός φώναζε, άφησε τα αυτά, έλα εδώ. Βοήθησε να σβαρνίσουμε κανένα κυβότιο
χειροβομβίδες. Γυρνούσε εντωμεταξύ στα πολυβολία και έκανε επιθεώρηση. Μόλις έφευγε, έτρεχα πάλι στον ασύρματο. Μέχρι να δώσει αυτός εντολές, προσπαθούσα να στήσω κεραία και ξαναπήγαινα να βοηθήσω για να μην φωνάζει. Τελικά με ένα φτιάρι και ένα ξύλο έστησα την κεραία και κατάφερα να πιάσω επαφή. Είπα δύο λέξεις. Εκείνο ήταν. Το πρωί ήρθε η αεροπορία και μας έσωσε. Μικρό πράγμα είναι 180 άντρες να είναι περικυκλωμένοι από 1600 και τελικά να σωθούν. Από εκεί κατάλαβα τη μεγάλη αποστολή του μοναχού να βοηθάει με την προσευχή. Λένε οι κοσμικοί, τι κάνουν οι καλόγεροι, γιατί δεν βγαίνουν στον κόσμο να βοηθήσουν την κοινωνία. Είναι σαν να λένε σε έναν ασυρματιστή, τι κάνεις εκεί με τον ασύρματο, άφησε τον ασύρματο, πάρε ένα τουφέκι και έλα να πολεμήσεις. Σε τίποτα δεν μας ωφελεί η επικοινωνία με όλους τους σταθμούς όλο τον κόσμο, αν δεν έχουμε την ουράνια επικοινωνία και επαφή με τον Θεό, για να ζητάμε και να παίρνουμε βοήθεια από Αυτόν. Είναι μακάρι όσοι έπιασαν επαφή με τον ουράνιο σταθμό και είναι δικτυωμένοι με ευλάβεια με τον Θεό. Πραγματικά, εκείνος που προσεύχεται παίρνει τη μεγαλύτερη βοήθεια για τον εαυτό του, αλλά και για όλο τον κόσμο και στηρίζει και βοηθά όλο τον κόσμο. Όμως πολλές φορές βλέπουμε ότι είμαστε πάρα πολύ πίσω στην προσευχή και δεν ξέρουμε πώς να μιλήσουμε, τι να κάνουμε. Και έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, να μιλάς αυθόρμητα στον Χριστό, στην Παναγία, στους Αγγέλους, στους Αγίους, όπου και αν βρίσκεσαι, και να τους λες ό,τι θέλεις. Χριστέ μου, να λες, Παναγία μου, τη διάθεσή μου την ξέρεις, βοήθησέ με. Έτσι απλά και ταπεινά να τους μιλάς συνέχεια για ό,τι σε απασχολεί και ύστερα να λες την ευχή, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Πολλές φορές όμως δεν προσευχόμαστε συγκεντρωμένα. Γιατί άραγε, έλεγε πάλι ο Άγιος, όταν προσεύχεσαι, να σκέφτεσαι με ποιον μιλάς. Μιλάς με τον Θεό. Μικρό πράγμα είναι αυτό. Σε ένα επίσημο πρόσωπο, με προσοχή μιλάει κανείς. Προσέχει να μην μπει καμιά ανοησία. Πότε-πότε μπερδεύεται και η γλώσσα του αποσυστολεί. Από τη στιγμή που προσέχει κανείς τόσο πολύ όταν μιλάει με έναν άνθρωπο, πόσο πιο προσεκτικός πρέπει να είναι όταν μιλάει με τον Θεό. Βλέπεις ακόμα και ένα μικρό παιδί όταν πηγαίνει να μιλήσει στον πατέρα του ή σε έναν ηλικιωμένο, πηγαίνει με συστολή. Αν πρόκειται να μιλήσει στον δάσκαλό του που τον φοβάται και λίγο, θυσιάζει με πιο μεγάλη συστολή. Και εμείς τώρα μιλάμε με τον ίδιο τον Θεό, με την Παναγία, με τους Αγίους και να μην το καταλαβαίνουμε. Η προσευχή άραγε κουράζει, η προσευχή είναι δύσκολη, ρώτησε κάποτε ένας τον Άγιο Παΐσιο. Και ο Άγιος του απάντησε, εσένα σου αρέσει να μιλάς, δεν κουράζεσαι να κουβεντιάζεις με τους ανθρώπους. Με τον Χριστό όμως που καταδέχεται να κουβεντιάσει μαζί σου, κουράζεσαι να μιλάς και σου φαίνεται δύσκολο. Δεν είναι βαρύ αυτό. Δεν είναι βαρύ αυτό να μην κουράζεσαι να μιλάς με τους ανθρώπους και να λες ότι κουράζεσαι να μιλάς με τον Θεό που καταδέχεται να μιλάει μαζί σου. Σαν να λέει κάποιος, όχι, τώρα πρέπει να πάω να μιλήσω με τον βασιλιά. Δεν έχω όρεξη, αλλά τι να κάνω, θα πάω. Ο Χριστός μας δίνει τη δυνατότητα να μιλάμε συνέχεια για τις προσευχές μαζί Του και εμείς να μην θέλουμε. Είναι φοβερό. Και το παράξενο είναι ότι Εκείνος θέλει να μιλάμε μαζί Του για να μας βοηθάει και εμείς βαριόμαστε.
Πολλές φορές οι άνθρωποι πέφτουμε στη φλιαρία και στενοχωριόμαστε. Και έλεγε ο Άγιος, δεν είναι καλύτερα να μιλάς με τον Χριστό? Όποιος μιλάει με τον Χριστό ποτέ δεν μετανιώνει. Η φλιαρία είναι βέβαια πάθος, αλλά αν την αξιοποιήσει ο φλίαρος και μιλάει στον Χριστό, αν την αξιοποιήσει πνευματικά, τότε μπορεί να γίνει αυτή η τάση που έχει μια καλή προϋπόθεση για την προσευχή. Άλλοι βαριούνται και να μιλήσουν. Εσύ έχεις μια δύναμη μέσα σου, έχεις μια ορμή να μιλάς. Αν το αξιοποιήσεις αυτό πνευματικά, θα υγειαστεί η ψυχή σου. Προσπάθησε να λες μόνο τα απαραίτητα στους ανθρώπους και να μιλάς συνέχεια με τον Χριστό. Όταν θα αρχίσεις μια ταπεινή συζήτηση μαζί του, δεν θα παίρνεις είδηση τι γίνεται γύρω σου. Τόσο ενδιαφέρον και τόση γλυκύτητα θα έχει. Εμένα ακόμα και οι πνευματικές συζητήσεις με κουράζουν, ενώ στην προσευχή νιώθω μεγάλη ανάπαυση. Η προσευχή είναι συνομιλία με τον Θεό. Μακαρίζω καμιά φορά εκείνους που έζησαν στην εποχή του Χριστού, γιατί έβλεπαν και άκουγαν τον ίδιο τον Χριστό και μπορούσαν να του μιλήσουν. Αλλά σκέφτομαι, λέει ο Άγιος, ότι εμείς είμαστε σε καλύτερη θέση, γιατί εκείνοι δεν μπορούσαν να απασχολήσουν πολύ τον Χριστό, ενώ εμείς μπορούμε με την προσευχή να μιλάμε συνέχεια μαζί του. Ας αξιοποιούμε, αδελφοί μου, αυτό το προνόμιο και ας λέμε μαζί με τον Δαβίδ, Κύριε, εις το βοηθήσε μη σπεύσον. Το δέθεο ημοδόξα πάντοτε νύχια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.